Φίλες και φίλοι του Λαμιανάου, καλημέρα. Μόνο καλή δεν είναι εδώ για την περιοχή μας. Για μια ακόμη φορά βλέπετε το συγκεκριμένο σημείο. Βρισκόμαστε πάνω στην αερογέφυρα στο κόμμα και μετά τις χθεσινές νεραοποντές που είχαμε στην περιοχή μας έχουν πλημμυρίσει για μια ακόμη φορά τα πάντα. Δείτε τις σχετικές εικόνες που καταγράφουμε αυτή την ώρα πάνω από την αερογέφυρα προς το κόμμα. Έχει πλημμυρίσει ο τόπος πάλι. Ζημιές πάρα πολλές σε επιχειρήσεις. Χρειάστηκε και η συνδρομή της 7ης ΕΜΑΚ, παρακαλώ, από τις πρώτες πρωινές ώρες, ότως ώστε να απεγκλωβιστούν κάτοικοι στην περιοχή κόμμα του Δήμου Λαμιαίων. Να πω ότι μέχρι στιγμής, σύμφωνα έτσι με τα πρόχειρα στοιχεία τα οποία έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία, περίπου 20 απεγκλωβισμούς έχουμε αυτή την στιγμή. Δείτε εδώ την εικόνα. Βρισκόμαστε λίγο πιο ψηλά για να καταγράψουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έσπασε ο σπερχιός εχθές, έχει υπήρχει λύση και για μια ακόμη φορά στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε αυτή την εικόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι συγκλονιστική. Με βάρκες, επαναλαμβάνω, τα μέλη της 7ης ΕΜΑΚ προσπαθούσαν πάρα πολλές ώρες να απεγκλωβίσουν κόσμο στην περιοχή κόμμα. Τα κατάφεραν. Να πούμε ότι δεν είχαμε έτσι κάποιο άσχημο νέο από τους απεγκλωβισμούς, ωστόσο όπως καταλαβαίνετε περιουσίες έχουν καταστραφεί για μια ακόμη φορά σε ένα πολύπαθο ξεκάθαρα σημείο εδώ της περιοχής μας. Δείτε εδώ, το αεροδρόμιο Λαμίας έχει εξαφανιστεί εξ ολοκλήρου. Να ζουμάρω και λίγο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δείτε εδώ νερό. Έχει σπάσει, έχει βγει όλος ο σπερχιός. Δείτε. Έχει καλύψει τα πάντα. Πάρα πολύ νερό. Το λέγαμε από χθες στα έκτακτα ρεπορτάζ τα οποία μεταδίδαμε και από το Λαμία Ναό, ότι έρχονται τόνοι νερού από την δυτική φιότητα, εκεί όπου έπεσε το περισσότερο νερό την χθεσινή ημέρα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό για μια ακόμη φορά. Τα λόγια είναι φτωχά. Εδώ και δύο άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας εποπτεύουν το σημείο. Περνάει και το τρένο από κάτω. Ευτυχώς δεν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα όσον αφορά τη σιδηροδρομική γραμμή. Να κατηφορήσουμε λίγο προς τα κάτω στο σημείο που βρίσκεται η 7η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική υπηρεσία. Να σας δείξουμε που έχει ανέβει το νερό όταν κατεβαίνει στη γέφυρα προς το κόμμα. Το νερό έχει φτάσει κοντά 60-70 πόντους, δεν μπορείς να περπατήσεις φυσικά. Γι' αυτό έγινε και η χρήση των βαρκών από την 7η ΕΜΑΚ, προκειμένου να βγάλουν κόσμο. Έχουμε καταγράψει έτσι και από τον drone, προηγουμένως μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας, αν μπείτε έχουμε σχετικό βίντεο. Τη διάσωση ενός ιερωμένου μαζί με την οικογένειά του, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο σπίτι τους και κάνανε κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να συνδράμει και να τους απεγκλωβίσει. Το νερό είχε φτάσει, από ό,τι μας έλεγαν, περίπου ένα μέτρο σε κάποια σημεία, μπορεί και παραπάνω. Δείτε εδώ, τα σπίτια έχουν βυθιστεί στο νερό. Κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια, τίποτα δεν γίνεται, όπως γράφει και η Δέσποινα εδώ, πραγματικά. Και πολύ φοβάμαι ότι τέτοια φαινόμενα θα τα έχουμε αρκετά συχνά από εδώ και στο εξής, με την κλιματική αλλαγή που υπάρχει ούτως ή άλλως. Δείτε εδώ, εικόνα. Έχουν πλημμυρίσει τα πάντα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες προσπάθησαν να ξαναστηθούν το προηγούμενο διάστημα έχουν πλημμυρίσει για μια ακόμη φορά. Εδώ βλέπετε τους άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, οι οποίοι είναι σε επιφυλακή προκειμένου να συνδράμουν όταν και όπου χρειαστεί. Να πούμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις γίναν στο κόμμα. Εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα, διότι όταν σπάει ο σπερχιός, μια ζωή το θυμόμαστε αυτό, εκείνοι που δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Άλλωστε εδώ κάθεται και το νερό του σπερχιού, όπως βλέπετε και από την εικόνα που σας μεταδίδω αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα, γιατί όπως είπα προηγουμένως δεν είχαμε κάποια νεότερη κλίση όσον αφορά απεγκλωβισμό. Στο σημείο είναι και ο αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος μπήκε μάλιστα μέσα στη βάρκα εκεί για να βοηθήσει και αυτός από την πλευρά του, Θανάση Καρακάτζης, και ο δήμαρχος Λαμιών από πλευράς του Δήμου, που είναι στο κόμμα και συνδράμουν και αυτοί. Μια εικόνα φυροσβέστες και τους διασώσεις της 7ης ΕΜΑΚ. Κατεβαίνουμε λίγο να σας δείξω πώς έχει κατάσταση και εδώ στα σπίτια. Δείτε εδώ, μέσα στο νερό. Εδώ με το που κλείνει ο δρόμος, με το που τελειώνει ο δρόμος, εκεί όπου βρίσκονται και οι δύο άνδρες 7ης ΕΜΑΚ, με τη στολή του Δήτη παρακαλώ, για να βοηθήσουν σε ενδεχόμενους αποκλεισμούς, αρχίζει το νερό και όσο πάει προς τα μέσα, επειδή υπάρχει κούρμπα κάπου στη μέση του δρόμου όπως βλέπετε, το νερό αυξάνεται, πρέπει να είναι 60 με 70 πόντους. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση. Ό,τι νεότερο το καταγράφουμε και στην ιστοσελίδα μας στο lamianao.gr. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε ό,τι υπάρχει εκεί. Έχουμε ανεβάσει ήδη και βίντεο και εικόνες από ντρόν, αλλά και συγκλονιστικές εικόνες από διασώσεις που έγιναν στην περιοχή ακόμα. Καλημέρα.